so I face the final curtain. My friends, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway, but more, much more than this, I did it my way. Μπορώ να έχω μια μπύρα? Χωρίς ποτήρια. Πώς σε λένε? Ρομπέρτο. Ταλός. Ναι. Πιατσέρε. Πιατσέρε μίο. Λοιπόν, μια εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα περίπου, δηλαδή σε 10 μέρες, 9 μέρες θα είναι παραμονή Χριστουγέννων και είπα για σήμερα το βράδυ να μην κάνω την καθιερωμένη συνέντευξη, αλλά να κάνω κάτι άλλο. Δηλαδή, να περάσω καλά, καλώντας σε δείπνο μια γυναίκα την οποία την ξέρω πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν έτυχε να τρακάρουν οι δρόμοι μας περιέργως. Δηλαδή, να μιλήσουμε, να καθίσουμε, να περάσω πάρα πολύ όμορφα, φαντάζομαι να περάσω όμορφα, και να μην μου μείνει τίποτα ξινό στο τέλος της βραδιάς. Γιατί? Γιατί η συγκεκριμένη κυρία είναι πάρα πολύ γνωστή, είναι στάρ. Δηλαδή, άμα είσαι μια στάρ, αρχίζει και έχει ένα πρόβλημα. Και ως εκ τούτου έχω μια αγωνία. Έχει καθυστερήσει κιόλας. Συμβαίνει στις γυναίκες, ε. Α, εντάξει, μάλλον ήρθε γιατί βλέπω έχει ανοίξει πόρτα και αφήνει παλτό. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song. In other words, please be true. In other words, I love you. In other words, I love you. Το διάλεξα το κομμάτι. Δεν ξέρω αν σ' αρέσει, το διάλεξα. Συνάτρα είναι. Έχεις λίγο κραγιόν στο στόμα. Από πού? Σου μεγαλώνει λίγο το πάνω χείλος, οπότε είναι τέτοιο. Ωραία. Τι ωραία κατάσταση έχεις φτιάξει. Ωραία, εδώ. Σε αρέσει πολύ έξω. Για μένα όλα αυτά. Μόνο για σένα. Wow, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πόσο καιρό έχεις να βγεις με άνθρωπο ο οποίος φοράει γραβάτα και κουστούμι? Παίζει να ήταν και στο γάμο μου που έψα τον καρβέλο με το ζόρι να βάλει κουστούμι. Δεν το φόραγε με τίποτα. Και διάλεξε το χειρότερο κουστούμι που υπήρχε. Είμαι σίγουρος. Κάτα, ας πούμε, πράσινη γραβάτα νομίζω. Και ριγέ κιόλα. Μπορεί να πούμε πολλά για τον καρβέλα καλά, αλλά περί γούστου ενδυματολογικού όχι, ε. Άμα έβαλε και πράσινη γραβάτα. Μόνο για το γάμο του, αυτό σου λέω. Ντύθηκε καραγκιόζης εκεί που βράδυ. Για να με ψήσει. Ότι εντάξει. Δεν μου άρεσε κιόλας, αλλά από κάτω φοράγε όλο στάρβαντος, αυτό το θυμάμαι. Έβγαλα το καπέλο στη μάνα σου, στο ροκιουμένταρι, όταν λέγανε για τους άντρες τη ζωή σου, και λέει απαπαπαπα, χάλια ήταν όλοι, κανένα δυο ήταν καλοί. Ήτανε που αξίζανε. Για μένα, που αξίζανε για μένα, ήταν η καλύτερη στιγμή, δηλαδή την ώρα που το είπε, λέω είσαι θεά. Δεν ναι. Συμφωνούσα κιόλας. Ναι. Μάνα, αχ, ήρωας η μάνα μου. Εσύ πιστεύεις έκανε λάθος? Όχι. Όχι, έκανε λάθος. Αλλά την ώρα που το ζεις δεν το καταλαβαίνεις. Δηλαδή, πότε καταλαβαίνουμε τα λάθη μας, ρε παιδιά, την ώρα που τα ζούμε. Μετά τα πιάνουμε και τα αναλύουμε. Εντάξει. Και με τους άντρες έτσι κι εγώ είχα λίγο... Πείστε, παιδιά, ξέρετε. Είχες λίγο, πες το. Να σου πω, τράβαγα λίγο ζόρι.
στα προσωπικά μου και δεν εννοώ τα προσωπικά μου θεωρώ μόνο τους έρωτες, αλλά εντάξει, ειδικά στο θέμα του το ερωτικό, δηλαδή τι θα έκανα με αυτόν τον άντρα με τον οποίο ήμουν μαζί και 10 χρόνου που δεν είχα και 10 διασημότητας που κομπλάρει ο άντρας με μια διάσημη γυναίκα και αρχίζει και στείνεται, βγαίνουμε έξω ξέρω εγώ και θέλει να μην είναι σκιά από τη μια, αλλά θέλει και από την άλλη να είναι και αυτός και εκεί αρχίζουν τα προβλήματα και εκεί ήταν η μεγαλύτερη μου τσακωμή. Τσακωμή με τους ανθρώπους αυτούς ήταν, αλλά από την άλλη μεριά όμως εσύ οι επιλογές σου ήταν πάντα λίγο ελαφριές. Αυτό θα έλεγα, δεν θα έλεγα τίποτα άλλο. Δηλαδή, ο Καρβέλας ήταν ένας τύπος ο οποίος ήταν και μεγαλύτερος και ταυτόχρονα μπορείς να πεις ότι με κάποια μορφή είναι διανοούμενος ο Καρβέλας. Δηλαδή, έχει μια τρέλα, έχει μια κοσμοθεωρία. Σωστή ή λάθος δεν έχει σημασία. Ένας άνθρωπος με μεγάλη προσωπικότητα. Σαφώς. Μετά δεν το πήγες έτσι το σύστημα. Έκανες πλήρη αλλαγή. Ήταν το πριν τον Καρβέλα και μετά τον Καρβέλα. Το πριν τον Καρβέλα έχω επίσης κάποιους καλούς δεσμούς. Γιατί εγώ είμαι και κορίτσου δεσμού. Δηλαδή μου αρέσει να κάθομαι με έναν άνθρωπο αρκετό καιρό, να τον γνωρίσω. Πιστεύω δε ότι ο μεγάλος έρωτας, αν θες ο πιο σημαντικός έρωτας, συμβαίνει αφού γνωρίσεις έναν άνθρωπο. Εντάξει, ναι. Όλοι ζούμε την τράκα, όπως είπες πριν. Ναι. Και ερωτευόμαστε και τρελαινόμαστε και κάνουμε όλα τα τρελά μας. Αλλά μετά από κάποιο διάστημα και το σεξ πιστεύω γίνεται πιο έτσι καλό και με λόγο και με ουσία και ζεις τον άνθρωπό σου σε όλα του αφού τον γνωρίσεις. Να παραγγείλω. Θα δω, εξαρτάται τι έχει. Θα μας πει. Λοιπόν, έχουμε σαλάτα με μπουκοντσίνα από μοτσαρέλα, φρέσκα ντοματίνια, ρόκα και κρέμα βασάμικο. Καμία σχέση εγώ. Ναι. Έχουμε ψητό κοτόπουλο με κόκκινο πέστο. Ναι. Το κόκκινο πέστο και έγινε που λέμε. Πέστο και έγινε. Πέστο και έγινε, ωραία. Εγώ μπορώ να έχω το κοτόπουλο χωρίς το πέστο και έγινε. Μαριναρισμένο σε κόκκινο πέστο, γι' αυτό το λέω. Α, είναι μαριναρισμένο το άτομο. Έχουμε ριμπάι. Τι είναι αυτό. Κρέας ριμπάι. Ριμπάρι. Ριμπάι. Δεν έχεις πάει ούτε στην Αμερική όταν πήγαινες δεν πήγαινες να φας. Ριμπάι, αγάπη μου. Ριμπάι. Παιδιά και ριμπάι. Πήγες στην Αμερική και ήταν στην Αστόρια και έτρωγε σουβλάκια. Με pancake από γλυκό πατάτα. Ναι. Ρόκα και βασάμικο. Δεν μου πει το φουστάνι. Και η Ταλιάτα Αντίκα. Ταλιάτα Αντίκα. Είναι δηλαδή από πότε? Από πολύ παλιά. Πολύ παλιά. Φτιάξανε. Είναι vintage. Γουστάρω. Λοιπόν, διάλεξε μία ταλιάτα, μία σαλάτα και μία ταλιάτα. Δύο ταλιάτες, μία σαλάτα. Είμαστε οκ. Okay. Μία ταλιάτα, μία σαλάτα. Σίγουρο. Οκ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ωραία. Εγώ νεράκι μπορώ να έχω λίγο. Ευχαριστώ. Κάνει καλό στη φωνή το νεράκι. Έχουμε κανένα πρόβλημα που με τη φωνή πάλι. Το νερό και το... Γιατί είδα όλο εγχειρήσεις. Έχω κάνει τρεις τέτοιες, θα πληροφορώ. Και είναι απαραίτητες. Όταν έχεις βγάλει κάλο στη φωνητική χορδή και όχι στον εγκέφαλο, πρέπει να πάει να την αφαιρέσεις για να μπορείς να συνεχίσεις να τραγουδάς. Πάμε σε ένα break μια στιγμή και να συνεχίσουμε μέχρι να μας φέρουν το φαγητό.
Είναι βράδυ. Είμαστε στο βράδυ και είμαι πάντα με την κυρία Αναβής. Κύριε Αναβής. Γιατί? Ναι, και εγώ στην αρχή λέω γιατί με λέει κυρία. Μου πειράζει. Θέλω να σπινείς ακόμα. Θέλω να σπινείς. Δεν μου λες, εσύ τώρα μια και είμαστε και ενήλικες άνθρωποι, αυτή την ιστορία την έχεις, την αισθάνεσαι βαριά στη χώρα γύρω-γύρω, στον κόσμο, αυτή την κρίση. Μιλάμε για πολλούς τόνους βαριά, όχι μόνο βαριά. Νομίζω είναι ότι ό,τι χειρότερο από τότε που γεννήθηκα, ό,τι χειρότερο έχουμε ζήσει, έτσι, ποτέ. Σε κατοχή είναι. Ναι. Το που μας λέγανε εμάς εδώ στην Ελλάδα. Και είναι και χειρότερο γιατί στην κατοχή τουλάχιστον δεν είχαν και το συγκριτικό πριν να έχουν περάσει πολύ καλά και να σκάσει αυτή η μιζέρια. Ναι. Τώρα όλοι νομίζαμε ότι έχουμε πιάσει το καλύτερο, ας πούμε, την καλύτερη ζωή. Και εκεί που έχεις την καλύτερη ζωή και όλοι παίρναμε από ένα αυτοκίνητο δύο, τρία, πάρε και πέντε τηλεοράσεις στο σπίτι και πάρε και δάνεια και κάνε και αυτό. Μπορείς να σκέφτεσαι πίσω από αυτό να είσαι εγκρατής, να είσαι πιο, ξέρεις. Να χτίζεις σιγά σιγά. Που λένε πήγαμε βούρ στον πατσά όλοι μαζεμένοι. Αυτό είναι το χειρότερο, ότι φάγαμε ένα χαστούκι όλοι μαζί. Και εμένα αυτό που με πειράζει δεν είναι, πες ότι για αυτούς όλους και για εμάς όλους είναι τιμωρία αυτή. Και καλά να πάθουμε. Εκεί που τα είχαμε όλα σίγουρα, καλά να πάθουμε, γιατί είναι ένα μάθημα αυτό. Εμένα έχω στεναχωριά με αυτούς που δεν είχαν πολλά, που είχαν πολύ λίγα και έχουν τίποτα. Αυτό για μένα είναι εκείνη η βαριά. Ας αλλάξω κουβέντα, να γυρίσω πίσω. Ήταν μια συνέντευξη που κάναμε οι τρεις μας. Εγώ, εσύ και ο Καρβέλας. Ναι. Σε μια στιγμή εκεί που καθόμασταν, ήσασταν και οι δυο μαζί. Καμία σχέση, ήταν χωρισμένοι, έτσι. Μιλάμε 10 χρόνια πριν. Μου είπατε και οι δύο, ο Καρβέλας μιλάγε, το πώς έγινε η βραδιά που ξεκίνησε ο χωρισμός. Και έπαθα σοκ. Ήταν μια βραδιά στην Καλαμάτα και είχατε μια συναυλία. Ναι, ήταν μετά από μια συναυλία. Αλλά ήταν βέβαια μια στιγμή που. Ναι, που. Εγώ θυμάμαι ότι έκλαιγα με λυγμούς μέσα μου. Είχα αυτούς τους λυγμούς μέσα μου. Και δεν μπορούσα να κλάψω έξω μου, διότι ο μέχρι τότε άντρας μου, αυτός που συνειδητά ήταν ο άνθρωπός μου, ήταν η ζωή μου, ήταν τα τραγούδια μου, ήταν. Και τα τραγούδια μου δεν το λέω με την ψυχρή επαγγελματικότητα. Ο πατέρας του παιδιού σου. Τα πάντα. Αυτός που ξύπναγα τον πρωί και έβλεπα δίπλα μου, μετά στον καφέ μου, στο φαγητό μου, στα όνειρά μας, στη στεναχώρια μου, στη χαρά μου. Ξαφνικά συνειδητοποιούσαμε και το λέγαμε πια, verbally αυτό που λέμε, για πρώτη φορά το ξεστομίσαμε ένας τον άλλον, ότι ξέρεις κάτι, αυτό ήταν, τέλειωσε, πρέπει να τελειώσει. Το είπε ο Καρβέλας πρώτος. Σημασία έχει. Όχι, αλλά γιατί λέω. Γιατί δεν το θυμάμαι. Νομίζω ο Καρβέλας μου είχε πει ότι ήρθε μέσα, ήσασταν κάπως έτσι και σου λέει ο Καρβέλας, ξέρεις, δεν το έχω πια. Δεν μου είπε δεν το έχω, μου είπε δεν το έχουμε. Ναι, και αυτό ήταν και το κυρίως ναι. Εννοούσε το σεξουαλικό. Ναι, αυτό. Νομίζω, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό δεν το είχαμε από κάποια στιγμή και μετά. Όπως δεν το έχει και πολλοί κόσμος. Και που μένει μαζί, γιατί υπάρχουν άλλα πράγματα πίσω. Ξέρεις, μια αγάπη που αξίζει πιο πολύ από το να σκεφτείς. Α, δηλαδή, εγώ για ένα one night stand, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε, για μια χαρά ακόμα, θα χαλάσω τόσα χρόνια σχέσης ζωής, ναι. Ζωής και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά ναι, και μπορεί σίγουρα ο Νίκος να το είπε, γιατί τώρα σκέφτομαι τον Νίκος πάντα ήταν αυτός που τολμούσε να το να σοκάρει, αν θες, με αυτά που θα ανοιγόμασταν και θα λέγαμε, αλλά πάντα με έβρισκε αληθινή και εμένα. Δηλαδή, το παραδεχόμουν. Δεν θα έλεγα όχι, δεν πρέπει να χωρίσουμε, διότι είμαι αυτό. Εγώ και είμαι γυναίκα. Δεν σκεφτόμουν έτσι κι εγώ. Το βλέπα. Και έβλεπα το μαράζι μας. Έβλεπα αυτό που μας έτρωγε και ότι έπρεπε να είμαστε μαζί. Όχι για τον κόσμο, γιατί γουστάραμε ο ένας τον άλλον. Και αυτό που γουστάραμε τελικά το φιλικό, που τελικά τον πάω τον Καρβέλα, είναι ο καλύτερος μου φίλος. Πώς να σου πω. Δεν θέλω να τον χάσω από τη ζωή μου και δεν ήθελα να τον χάσω από τη ζωή μου. Και αυτό με φόβιζε. Και εκεί ήταν ο λυγμός μέσα μου. Αλλά ήταν το πρώτο χτύπημα, το πρώτο σοκ. Όχι, έτσι πως το άκουσα τότε, μου έκανε. Βρήκα να έχει ο Καρβέλας, αν το είπε αυτός ή πεις το είπε, τεράστιο θάρρος. Α, βέβαια, ναι. Δεν είναι εύκολο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και πολλά πράγματα είπαμε με τον Νίκο με θάρρος. Και επειδή τα είπαμε με θάρρος, γλιτώσαμε όλη αυτή την, αν θες, κατηνιά ή τη μιζέρια. Δεν γλιτώσαμε κάποιες ζήλιες, αυτό είναι σίγουρο. Εντάξει, αυτό έτσι κι αλλιώς δεν είναι δυνατόν όταν κάνεις αυτό που είσαι, όταν είσαι αυτός που είσαι, όταν έχεις την επιτυχία που έχεις. Κάτσε και κοίταξα χθες. Την τελευταία μας συνάντηση στην τηλεόραση. Mm. Περάσανε από τότε 17 χρόνια, ήταν το 1994. Σφιγμένοι ήμασταν και οι δυο τότε, πάρα το θυμάσαι. Είχες ένα τεράστιο τραπέζι. Ψάρακες. Ναι, και εσύ όμως κι εγώ. Κι εγώ.
Και εγώ ψάρω, μου λένε πρόσεχε τον αυτόν, θα σου πει καμιά τέτοια, θα σοκάρει με τις ερωτήσεις του. Εγώ δεν. Τίποτα, δεν σου είπα και τίποτα. Δεν μου πει λοιπόν, τίποτα τελικά. Μου λέγες τότε ότι είμαι παθιάρα. Και είμαι παθιάρα και στον έρωτα. Έτσι είπα τη λέξη, είμαι τότε, παθιάρα. Ήταν ένα. Και στο τραγούδι. Η λέξη της εποχής τότε, το passion. Το passion. Λοιπόν, σήμερα. Είμαι πιο παθιάρα. Είσαι πιο παθιάρα. Ξέρεις, έχω την αίσθηση ότι ένας άνθρωπος σαν και εσένα που είναι τόσα χρόνια εκεί που είναι στην κορφή δεν είναι πάντα, θα έλεγα, το ίδιο καλός και το ίδιο παθιάρης. Από πού εξαρτάται τελικά, δηλαδή, το πόσο high μπορείς να είσαι ή δεν είσαι, από τι? Καλή ερώτηση, ομολογώ. Καλή ερώτηση. Γιατί, κοίτα, θέλω πάντα να είμαι παθιάρα. Και όταν κάνεις μουσική, και αυτό είναι και η δουλειά σου, δεν απαγορεύεται να μείνεις. Ξέρεις, να μην έχεις όρεξη να βγεις. Το θεωρώ και σεβασμό στο κοινό, δηλαδή. Ναι. Αυτό δεν θεωρώ σεβασμό στο κοινό. Να τρώμε εμείς και να μην τρώνε αυτοί. Αλλά δεν πειράζει. Έχει να κάνει πάντα και με το, τι περνάς και σαν άνθρωπος. Εγώ είμαι, θεωρώ ότι είμαι αληθινή καλλιτέχνης. Δηλαδή, θέλω αυτά που θα βγω να τραγουδήσω να είναι πράγματα που έχω βιώσει και σαν μουσικές, δηλαδή να παίζουν τα παιδιά YouTube τώρα, ας πούμε. Τους γουστάρω τους YouTube, έτσι. Θέλω τα, και τα τραγούδια που κάναμε τον Καρβέλα είχαν πάντα επιρροές από πολλά είδη που μας αρέσανε. Τα φέρναμε. Ήρθε προχθές την πρόβα, στο Rex. Ξεκινάς αύριο, έτσι. Και στην πρόβα, ενώ έκανες πλάκα, ενώ κοροϊδεύες, ενώ μας δούλευες, ενώ ήταν η Μυρτό και έκανες διάφορες μούτες, έκανες σε μένα, έκανες αυτά. Είδα ένα θέμα πολύ πιο σεμνό, χωρίς χορευτές, χωρίς τίποτα. Με ένα ωραίο γκράφιτι, μια ωραία ορχήστρα που μου έκανε και λίγο ψιλολατίνο, έτσι, η ορχήστρα που ήταν στη Μέμπτα, τα μπούρλα και με τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Και έβλεπα ότι αυτό το οποίο έβγαινε, παρότι έκανες πλάκα, μ' άρεσε εμένα πιο πολύ από αυτό που βλέπα πέρυσι, ας πούμε. Δηλαδή, είδα. Την ίδια πλάκα θα κάνω και, αύριο, ναι, έτσι. Όχι, να πω, είδα ότι αυτό το πραγματάκι, το απλό, εσύ εκεί απάνω, η ορχήστρα και το τέτοιο, είναι πιο όμορφο, δεν ξέρω. Ναι, είναι πιο όμορφο τώρα που το κρίνουμε. Κοίτα, 40 χρόνια είναι. 4 δεκαετίες. Αυτό. Από δύο τραγουδάς. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Ο Σισέ μου το είπε. Ο Σισέ έπαθε πλάκα όταν του είπα την ηλικία μου, την ώρα που παίζαμε πινκ-πονγκ, και έχει μείνει και με κοιτάει σαν χαζός μου. Excuse me, μου λέει, what? Του λέω, ναι, γιατί. Δεν πίστευε ο άνθρωπος ότι. Δεν ξέρω αν είναι από αυτό που βλέπει, από την ενέργειά μου ή από οτιδήποτε. Πολλά γιατί είναι. Εμένα είναι καλό ότι. Καίγεται αυτό, θα πει, πιστεύω να πάρουμε και φωτιά εδώ μέσα. Ο δεν έχει προβλέψει και αυτό. Σβήσαμε και κεράκια! Δεν σβήνει, είναι από αυτά που δεν σβήνει. Χρόνια πολλά που γιορτάζει σε λίγες μέρες. Σωστά, έχω γενέθλια. Γενέθλια. Που λες, αυτό το θέμα με την ηλικία μου είναι, έχει γίνει και λίγο ανέκδοτο, ξέρεις. Και εγώ τώρα το έχω πει, ξέρεις, το λέω ανοιχτά, γιατί να μην το πω. Γιατί μου λένε άλλοι μην το λες, δεν κάνει το λες. Δεν λες παιδά, άλλοι μου λένε μπράβο που το λες. Δεν είναι μπράβο που το λες, δεν είναι να κρύψεις. Όχι, το ξέρουμε, το ξέρουμε. Αν πάει κανείς στο Wikipedia θα το δει, δεν εντάξει. Το δει. Αλλά το θέμα είναι να το λέει μια γυναίκα που ενώ τα φώτα είναι πάνω της και ζω όλη αυτή τη ματαιοδοξία, την ασφάλεια, το ένα, το άλλο, το ζεις αναγκαστικά από την υφή του επαγγέλματός σου. Το θέμα είναι να μπορείς να στέκεσαι και να λες είμαι τόσο, γουστάρω που είμαι τόσο, τραγουδάω και ακόμα γουστάρει, και όποιος γουστάρει. Εδώ όχι, είμαστε. Και έχω νιώσει να σου πω και κάτι άλλο. Ότι βοηθάω και κάποιες γυναίκες να λυθούν. Δεν άκουσα τι είπες, γιατί ήμουν στη σκέψη. Όχι, έλεγα και όποιος γουστάρει, εδώ είμαστε. Άμα μας γουστάρει. Ρε παιδάκι μου, καταρχήν αν δεν ήσουν τόσο ωραία γυναίκα, δεν θα σου έκανα σήμερα αυτό το δείπνο. Ψέματα λέει. Θα με καλούσε επειδή είμαι διάσημη. Όχι, όχι, όχι. Α, το δείπνο δεν θα έκανε. Εγώ. Ένα φάμε και κάτι. Μου λες σε διάσημη. Στο έχω ξαναπεί και άλλη φορά, καταλαβαίνεις. Γιατί καμιά φορά είσαι και κομπλεξική μα και εσύ με αυτό, όπως είναι και όλοι διάσημοι. Ήσουν 17 εσύ χρονών. Εσύ δεν είσαι διάσημος, δηλαδή. Συγγνώμη, γιατί βγάζει τον εαυτό σου απέξω. Ναι, εντάξει. Με σένα ούτε μία σχέση. Εγώ θα ήθελα να είμαι ένας ωραίος τραγουδιστής, να είμαι πάνω τραγουδάω σαν τον Φρανκ Σινάτρα. Κατάλαβες αυτό, ήθελα ψώνιο ή μόνο. Αυτό το δέχομαι, γιατί εγώ στη θέση σου δεν θα ήθελα να είμαι. Προτιμώ τραγουδίστρια. Τα ζόρια που τραβάς. Εγώ τουλάχιστον τα ζόρια που τραβάω, βγαίνω ένα βράδυ, χτυπάω και ένα 12. Η ελπίδα μου κρεμάστηκε.
Η ελπίδα μου κρεμάστηκε. Αυτό θα μου το πείτε μόνο, δεν μου το λαμβάνετε. Ακριβώς. Την κρεμάσαμε την ελπίδα. Πάει. 17 χρονών άσημη, μικρή ανόητη Άννα, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι εγώ και δύο φίλοι μου ερχόμασταν όταν ήσουν εσύ 17. Εμείς λίγο μεγαλύτεροι. Και ερχόμασταν έξω από το σχολείο για να σε καμακώσουμε. Και εμένα δεν μου το είπατε. Ντρεπόμαστε, ήμασταν και μικροί, ήταν άλλες εποχές. Είχες βγει στην τηλεόραση και τραγούδαγες κάτι. Αλλά ήσουν ένα κουκλί. Να σου πω τι τραγούδαγα. Τι. 77, ε. 77 είχα πάρει και το 73. 73 έλεγα. Αχ, Περιστέρι μου, μη φεύγεις βιαστικό. Το πιάσα. Και από το χέρι μου, έλα να πιεις νερό. Απόψε. Δεν σ' αρέσει. Άστο, διότι καθόλου τότε, σε έξι τραγούδια, διότι, διότι τότε, αν θυμάμαι καλά, ήταν και η εποχή η οποία το είχες δει και τα γάρι. Ήμασταν όλοι στα γάρι. Τα γάρι. Τι μου λες. Και εμείς τα γάρια ήμασταν με τα μπέχωνα. Δούλευα στην Πλάκα και με πήγαινε η Χαρούλη Αλεξίου, θυμάμαι, και ντυνόμασταν στις μπουτίκ τότε. Μιλάμε τα γάρι τώρα και ένα μαλλί. Θα το δούμε σε λίγο, αλλά δεν. Ναι. Το έχεις. Έχουμε 12 εμφανίσεις. 12, γιατί φέτος το show, πώς λέγεται. 12! Γιατί βγαίνω στις 12. Να σας δείξουμε εμείς λοιπόν τώρα για ποιο λόγο το show λέγεται 12. Να το δούμε. Το βέβαια. Φωνήτα στον τραγουδά. 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Μα ήταν Θεέ μου, ψευτικά στα δάκρυα σου. Ψευτικά και στα φιλιά σου. Τα μυαλά μου που κι εμείς είδες αιμονές. Πες το ξανά, πες το μ' ακόμα μια φορά. Πες το ξανά, μη σταματάς, πόσο πολύ με αγαπάς. Ήθελα τόσα να σου πω, πόσα να πω να σου φωνάξω. Πες μου πως αυτό που ζούμε δεν είναι άλλη μια αγάπη από νάιλο. Μπορείς απόψε να πεις πολλές τις σούλες της γης. Βγες μπροστά δυνατά για νέους ερωτές. Αγάπη τι είναι. Αγάπη είναι όλη πρώτα στο μπλουζάκι σου. Τα σβησμένα τα τσιγάρα στο τασάκι σου. Τι είναι έτσι. Δώδεκα. Καταλάβατε γιατί λέγεται 12 το σοου. Όλοι να περιμένετε ότι θα εμφανίζεται έτσι όπως ήταν κάποτε με καιρό το ταγάρι που ξεκίνησε και θα φτάνει στο σημερινό. Πόσο ομόρφινες μπορεί με τα χρόνια. Γιατί ωραία δεν ήμουν σε κάθε περίοδο. Μετά το 80 κάτι. Εσύ θυμάσαι πως ήσουν τότε. Εγώ. Κούκλος. Πάλι ήσουν. Και εσύ ομόρφινες. Μετά το 2010 να κρίνεις το τι έκανες το 2010. Και εγώ γελάω τότε, το 80 δηλαδή. Τέρατα κάναμε. Τέρατα. Εγώ φορούσα, εγώ ήμουν, είχα μουσί, είχα μαλλί και φορούσα κολλητό κοτλέ, καμπάνα κάτω. Κολλητό κοτλέ. Καμπάνα, κολλητό πουκάμισο ζέρσεϊ. Ανοιχτό μέχρι Στίβα εδώ. Στίβα Κουίν. Και καμάρονες. Βγαίναμε για καμάκι στην Πλάκα που εσύ τραγούδαγες. Καταλάβες. Σε είδαμε και εκεί, αλλά μας είχε φύγει πια γιατί σε είχε πιάσει ο Νταλάρας. Ναι, τι να κάνω. Πρόκαμε. Πρόκαμε όταν λέγαμε. Γιατί έχασε, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, όντως τρέχαμε έχασα, στα σχολεία. Όντως. Τρέχαμε στις μπουάτ. Τρέχαμε στα μπουζουξίδικα. Μα δεν μου είπε, Σούλο, μου δεν είπε ποτέ. Μα πήγα να σου. Ένα βράδυ θα μπορούσε να γίνει. Πότε. Στο 94. Επέζει, επέζει. Τότε με τον Γκάζι, ποιο ήταν ανοιχτό, τι ήταν εκείνο. Με είχε βάλει σε ένα αυτοκίνητο μέσα ένα βράδυ. Με πήρε και μου λέει. Μισό, μισό, γιατί μην τα πει μισά, μην τα πει μισά, να τα πει ολόκληρα. Μου λέει, έχετε κάνει το σπίτι. Με κάλεσες. Σε κάλεσα. Ευχαριστώ. Και ήρθα. Σπίτι.
Όχι σπίτι. Σπίτι ήρθες πρώτα. Δεν πρόκαμα πάλι στο αυτοκίνητο. Σπίτι, ανέβηκαν σπίτι και μου λέει, λες, δεν πάμε στο αυτοκίνητο. Α, γιατί φοβόμουν να μείνω. Διότι έτσι πως με είδες, τρόμαξες. Ήτανε... Και για να καταλάβετε, φοβόμουν, δηλαδή, ναι. Εκείνο που θαύμασε εκείνο το βράδυ είναι ότι πόσο ψώνιο, πόσο τεράστια ψωνάρα είσαι με τη δουλειά που κάνεις. Δηλαδή, σου είπα να ακούσει τραγούδια. Είχε φέρει μια κασέτα, είχαμε κασέτες τότε. Κασέτες τότε, ναι. Πάει στην κασέτα μέσα σε ένα μάξι τότε που είχε. Είχαν πάντα καλά συστήματα και λέει, είναι ο καινούριος δίσκος. Ναι. Άκου. Ναι. Φρίκαρα όλη τη νύχτα. Αυτό πάλι θα τα ακούσεις. Γιατί ήθελα να μου πεις τη γνώμη σου. Την είπα. Ναι. Και διάλεξα και ένα τραγούδι το οποίο παλιά μου το χάρισε. Ακόμα μία φορά. Ναι. Σου αρέσαν τα μπλούζες, ένα. Ναι. Ναι, τρελαίνομαι. Όταν λες αυτά τα πράγματα, τρελαίνομαι. Είσαι τόσο τρελή με αυτήν την ιστορία, το τραγούδι. Ναι. Σκεφτόμουν γιατί το κάνω αυτό. Δηλαδή, δεν θα μπορούσα να ησυχάσω με έναν γκόμενο, ας πούμε, για να μην του βάλω μουσική. Μια χαρά θα είμαστε μουσική. Μια φορά θυμάμαι τσακώθηκα με κάποιον γιατί δεν του αρέσαν οι Beatles. Θα το χάσανε. Χώρισα, δεν του αρέσαν οι Beatles. Τόλμησε να μου πει ότι οι Beatles δεν του αρέσουν. Και τι του είπες. Δεν χώρισα ακριβώς, αλλά εκεί έσπασε κάτι μέσα μου. Μου λέει οι Guns N' Roses, μου λέει είναι καλύτεροι. Ένας άνθρωπος σου λέει ότι οι Guns N' Roses είναι καλύτεροι από τους Beatles και sorry για τους οπαδούς των Guns N' Roses, αλλά θεωρώ τους Beatles, ας πούμε. Του αιώνα μας την ανακάλυψη. Μου είχε πει κάποτε ένας γκόμενος που είχα βγει πάλι έτσι πολύ καλή ώρα και με κοίταγε που έτρωγα. Και έτρωγα λίγο άτσαλα. Και μου λέει, ο τρόπος που τρως δείχνει τον χαρακτήρα σου. Και βέβαια και τον τρόπο λέει που κάνεις και σεξ. Έτσι λένε. Ναι. Οπότε παρακολούθησε με. Λεφτά όμως δεν τρώω καθόλου. Λοιπόν, ναι. Οκ. Γιατί μου πετάς το πόδι από κάτω. Δεν στο πατάω, στο τρίβο. Α, δεν είσαι εσύ. Στο τρίβο. Εγώ για τρίψιμο πήγα. Πάτημα βγήκε. Για πες, λοιπόν. Λοιπόν, για πες. Ήταν να ξαναγυρίσω πάλι εκεί στο μαγαζί σου, το Rex. Ναι. Υπάρχει ένα καλό κόνσεπτ. Καταρχήν το ονομάζουμε πάρτι, διότι έχει πάρα πολύ έτσι, ζωντανά πράγματα, διαφορετικά. Επειδή έχω και την κατάρα και την ευλογία, όπως λέω, να μπορώ να λέω πολλά είδη. Με πιάνει, ξέρεις, να πω και αυτό, να πω και εκείνο, να πω και το άλλο. Η Μυρτώ η Κοντοβά, που είχε και έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια, το δύσκολό της ήταν να βάλει ισορροπίες. Να μου πει τόσο από αυτό, τόσο από εκείνο. Βάλαμε πάρα πολύ ετήλα. Ναι, αλλά από ό,τι είδα, έχετε κάνει και διασκευές. Ναι, λέμε Bonnie Tyler, ας πούμε. Ναι. Αυτό, λέω τις Αλεξίδες. Το 12, έχεις κάνει μια διασκευή στο 12 που μου άρεσε φοβερά. Αυτό το 12 το έχουμε πει με ό,τι ενορχήστρωση υπάρχει. Και θα το πεις και με άλλες και με άλλες και με άλλες. Εγώ θέλω να το ακούσω τζάζι. Το θες και αυτό, μήπως δεν είναι πολύ ωραίο. Για σκέψτε όμως το κάνει κανένας καλός. Τζάζι, αλλά με λίγο. Αλλά με λίγο hip-hop. Α, με λίγο hip-hop. Αυτό μα το έκανες έτσι. Να σκεφτείτε έναν τρόπο να το δοκιμάσουμε, jazz. Θα το δοκιμάστε μετά, αυτό πρόσεχε, το κρατάω. Και εκεί είσαι μαζί με μία γυναίκα, με την οποία εγώ μεγάλωσα, σε ένα σπίτι, όπου ο πατέρας μου ήταν σχεδόν ερωτευμένος μαζί της, αλλά ταυτόχρονα την αγαπούσε και πάρα πολύ η μάνα μου. Και τότε έτσι στη διασημότητα τη μεγάλη, όπως λέμε, ας πούμε, καρβέλα σβήση, ακόμα περισσότερο γιατί οι εποχές ήταν μικρές. Άκουγες Μανώλη Σιώτης και Μέρι Λίντα. Και θα ήθελα να φωνάξω την κυρία Μέρι Λίντα να καθίσει λίγο μαζί μας. Αμέ, χαρά μας. Καλώς φάγατε. Περνάγατε απ' έξω και μας είδατε να τρώμε. Ναι, περαστική ήμουν. Έχετε κλείσει άλλο τραπέζι. Τρώγατε. Εσείς λέω, ας πω και εγώ να φάω τίποτα, αλλά δεν βλέπω. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, είμαι ενθουσιασμένος που είστε σήμερα εδώ. Πάρα πολύ. Πέρα από το ότι σας έχω δει και τόσες φορές στις ταινίες, αλλά ήταν μια καταπληκτική φωνή και δεν ήταν μόνο με το Χιώτη, ήταν και με το Θοδωράκι, ήταν και όλα αυτά τα πράγματα που έγιναν μετά.
αλλά μου δίνεται την εντύπωση πάντα μιας εποχής αθωότητας. Ήταν έτσι ή εμείς νομίζουμε όταν τα βλέπουμε τα παλιά? Ήταν έτσι. Μεγάλες διαφορές από το σήμερα, οπωσδήποτε. Δηλαδή, εσείς μεγαλώσατε σε οικογένεια που είχε μεγάλα ζόρια, γιατί από την... πρέπει να είχατε πολλά παιδιά εκεί. Ένα θα σου πω. Η μητέρα μου είχε κάνει 17. Η μάνα της κάνει 17 παιδιά. Θα είχε λύσει το πρόβλημα το δημογραφικό που έχουμε στην Ελλάδα, να ήταν η γυναίκα ακόμα σήμερα. Τα καθάρισα όμως όλα εγώ και είμαι η 18η. Α, έτσι. Η 17η. Η 17η, τελευταία. Τι? Τελευταία, το Στερνοπούλι. Το Στερνοπούλι? Ναι. Μάλιστα. Οπότε σας αγαπάγαν πιο πολύ από τα προηγούμενα ή... Ναι, βεβαίως. Ναι. Α, η γιατί είπε και η γυναίκα, το κλείνω πια. Δεν βγάζω άλλο. Ναι, καιρός της ήταν. Όχι, ζηλεύανε τα άλλα τα παιδιά, γιατί πάντα το Στερνοπούλι το ζηλεύουν. Έχει εκείνο το αγάπη. Οποίο με έχει εντυπωσιάσει, διαβάζοντας για σας, είναι ότι είσαστε ερωτευμένοι με το Χιώτη από την ηλικία των 12. Τι σκεφτόσασταν στα 12 δηλαδή? Σκάνδαλο, είπες. Σκάνδαλο. Είναι τεράστιο σκάνδαλο, 12. Και 13 του την πέσατε κιόλας. Μου την έπεσε πρώτα και την έπεσα κι εγώ. Την αλήθεια πέσα. Να το πω να πω. Πες αυτά. Πες αυτά που μου έλεγες όμως, ναι. Που μύριζες στο παλτό, που μ' άρεσε. Όχι, όταν δουλεύαμε μαζί στο Πίγκαλς, με πήγαν για πρώτη φορά στο Πίγκαλς να εμφανιστώ, μετά από το θέατρο. Μπήκε ο Χιώτης μέσα στο Πίγκαλς να κάνουμε πρόβα. Ήταν ο μαέστρος της ορχήστρας. Και μόλις μπήκε ο Χιώτης μέσα, εγώ τον κοίταξα έτσι. Λέω, αχ, Παναγία μου, τι ωραία μάτια είναι αυτά. Αυτό πρόσεξες πρώτο. Αυτό, ναι, το πρώτο. Και ένα μουστακάκι ξαρτό. Μουστακάκι. Φαίνεται. Κάτι ένιωσα την ώρα εκείνη. Κάτι. Βέβαια δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω ότι είναι. Κοριτσάκι μου να. Νιώσατε κάτι, τι νιώσατε? Δηλαδή ότι θέλατε να τον φιλήσετε, ας πούμε. Όχι, με παιδί μου, όχι τόσο πολύ πια. Όχι τόσο πολύ. Λίγο, ένιωσα κάτι. Να το ρημάξει εγώ νομίζω. Όμως, επειδή ήμουν μικρή, δεν μου δίνει και πολύ σημασία. Κάναμε πρόβα. Ενώ ένα χρόνο μετά σου έδωσε. Ένα χρόνο μετά όμως. Πού ήσασταν μεγάλη, 14. Όχι, στα 13. Α, στα 13. Τον γνώρισα 11 χρονών. 11 στα 12. Πολύ τσαχπίνα. Βρέπουμε τώρα. Το Στερνοπούλι. Μετά είπαμε τα 30-40 χρόνια, λέμε ακόμα και τα κρατικά μυστικά. Ναι, βέβαια. Πάει εγώ τα έχω πει άλλωστε. Συνάντησες τον έρωτα της ζωής σου και το κατάλαβες. Ναι. Έτσι δεν είναι, όταν συναντάς αυτόν τον άνθρωπο που θα ζεις μαζί του. Ταρακουνήθηκα, ρε παιδί μου. Και τι σημαίνει 13 χρονών, φτιάξε το δεσμό? Όχι, δεν έδειξε κάτι. Απλά με συμπαθούσε, με είδε ένα κοριτσάκι, τραγουδούσα νόστιμα. Μου λέει να μου πει κάποια τραγούδια δικά μου και είπα. Έτσι ξεκίνησα στο Πίγκας. Τη δεύτερη χρονιά με ξαναφωνάξανε πάλι, γιατί είχα πολύ επιτυχία την πρώτη και είχα μεγαλώσει λίγο περισσότερο. Και ένα βράδυ πάω, καθόταν σε μια παρέα ο Χιώτης, είχα τελειώσει εγώ το πρόγραμμά μου και του λέω, κύριε Χιώτη, θα μου πείτε την Αραμπέλα? Ήταν ένα τραγούδι που το είχε πολύ επιτυχία, το έλεγε πολύ ωραία. Λέει, να σου πω την Αραμπέλα, αλλά αν μου πεις ότι με αγαπάς, σας την πω. Να τα... Σας αγαπάω. Κουτσομπόλιδες. Λέω, σας αγαπάω, κύριε Χιώτη. Όχι, με παιδί μου, έτσι, να μου πεις αγαπώ. Αλλά σ' αγαπώ. Oh. Αλλά... Πεζά. Ναι, δεν το καταλάβαινα. Ναι. Είπα ένα σ' αγαπώ. Ασυνέρετο, ναι, ναι. Το ρήμα, αυτός το ήθελε. Τέλος πάντων, από την ημέρα εκείνη άρχισε να... κάτι να γίνεται. Ναι, και πήγε και παντρεύτηκε άλλη όμως. Μου την κοπάνισε απότομα. Μου την κοπάνισε απότομα. Μου την κοπάνισε απότομα. Λοιπόν, πήγε, λοιπόν, παντρεύτηκε. Παντρεύτηκε. Χώρισε. Ω, είχε ιστορία μεγάλη. Κάπου-κάπου βλεπόμαστε. Πώς? Νορμάλ. Όχι, ναι, νορμάλ. Σαν τραγουδίστρια με τον Σιφέ. Ένιωθα ότι... Μόνο έτσι. Τον ήθελα πάρα πολύ, εννοείται. Έκλαιγα... Oh. Φοβερά πράγματα. Μου είπε όμως κάποτε, εγώ παντρεύτηκα, αλλά όταν μου φτάσεις μέχρι εδώ, θα σε παντρευτώ. Έτσι έγινε. Και εσύ με τη μεζούρα. Εγώ μετρούσα λοιπόν πότε θα φτάσω μέχρι εκεί. Το έφτασα, είχε χωρίσει εντωμεταξύ και έτσι βρεθήκαμε πάλι μαζί. Είχες κρεπάρει και το μαλλί, ε? Ήρθε η ώρα. Να σηκωτήσει. Για τραπεζάδα. Και βέβαια τότε πρέπει να ήσασταν πάρα πολύ μεγάλη, 15,5. Όχι. Εγώ παντρεύτηκα όταν τα φτιάξατε. 13 στα 14 παντρεύτηκα. Πω πω.
Τρομερά, ε. Ναι, δεν σου φαίνεται παράξενο. Δεν το έχετε μετανιώσει ποτέ αυτό? Όχι. Το 13 στα 14. Όχι, δεν το μετανιώσα ποτέ. Ήταν μια πολύ όμορφη ζωή που έζησα μαζί του. Έγινε αυτό που έγινα μαζί με το Χιώτη. Θα το χρωστάω. Θα τον αγαπώ πάντα μέχρι να πεθάνω. Λένε ότι η πρώτη αγάπη δεν λησμονιέται και νομίζω ότι είναι γεγονός. Την πρώτη αγάπη δεν την ξεχνάς ποτέ. Και πώς τελείωσε αυτό το ιδύλιο έτσι, περίεργα, στην Αμερική από ό,τι ξέρω, τσακωθήκατε. Όπως όλα τα ντρόγυλα τσακωθήκαμε κι εμείς. Κάποια στιγμή είχαν έρθει κάποιες προστριβές στη δουλειά επάνω, νευρίαζε, μου λέγε κάποιες κουβέντες. Εγώ ήμουνα μικρή, δεν μίλαγα, αλλά προφανώς τα μάζευα. Ήταν ευέξαπτος, έτσι. Ήταν νευρικούλης. Νευρικούλης, ε. Και όταν κάποια φορά, δεν θα ήθελα να το αναφέρω αυτό, γιατί είναι κάτι που... Σας στεναχωρεί. Προσωπικό εσάς το, ναι. Εκεί του είπα, αν το ξανακάνεις αυτό, θα είναι και το διαζύγιο. Και το ξανάκανε, δυστυχώς. Το ξανάκανε. Δηλαδή, ένα δώρο ένα που προοριζόταν για κάτι. Ένα μπρασελέ. Ένα βραχιολάκι, ναι. Το ξέρεις, ένα μπρασελέ. Ωραία ιστορία που έλεγε. Είναι οι άντρες μερικές φορές, είμαστε παράδεκτοι. Κάνω και την αυτοκριτική μου. Δηλαδή, λέει, και εγώ που σου έχω δώσει αυτό, άμα το δώσει πίσω, α πούμε. Ναι. Αυτό γινόταν. Δώσε το πίσω και δώσε το πίσω. Που κάνει αυτό, είναι ιατρική. Με συγχωρείτε το πώ εσά. Είναι ιατρική βλακεία. Δηλαδή, το κάνουμε πολλές φορές αυτό. Και του λες και εσύ, πάρ' το στα μούτρα και άντε γεια. Είχε γίνει αυτό 3-4 φορές. Φέτος πώς σας ήρθε να βγείτε με την. Άννα, με λένε. Άννα. Την αγαπούσα πολύ σαν τραγουδίστρια. Δεν σας άρεσε η Πάμελα ή κάτι άλλες κοπέλες που τραγουδάνε? Τι βύση βρήκατε? Άντε γεια μας. Τι να πω, τραγουδάει η Βύση και τη φωνάζω, Θεά μου. Καλά. Εσύ μου το έχεις βγάλει τελικά. Λοιπόν, κάποια μέρα η Βύση με πήρε στο τηλέφωνο. Δεν μιλάγαμε ποτέ στα τηλέφωνα. Είχαμε βρεθεί κάποιες 2-3 φορές, είπαμε μια καλησπέρα. Όμως δεν της είχα εκφράσει ποτέ το θαυμασμό μου. Και μια μέρα με παίρνει στο τηλέφωνο και λέει... Λέω, εμπρός, λέει, η Μεριλίντα. Λέω, μάλιστα. Ποιος είναι? Έλα ρε, η Άννα είμαι, η Βύση. Και γούστερα πολύ που τα άκουσα. Λέω, έλα, πες μου τι θέλει. Ναι, ήταν σαν να είχαμε μιλήσει... Ναι. Είσαι να συνεργαστούμε. Λέω, πολύ χαρά μου δίνεις. Πώς και γιατί... Καλά, θα έρθω από το σπίτι να τα πούμε. Έτσι κλείσαμε. Αυτό το μάμπο θέλω να σας ρωτήσω, γιατί εντάξει, ναι, προσπαθώ αυτό να το μάθω. Το έχεις σκεφτεί μόνη σου? Είχες καμιά χορογράφη, καμιά κινησιολόγο? Είχες δει τίποτα ταινίες? Δεν είχα ποτέ χορογράφη. Ναι, είχες δει ταινίες όμως από... Ναι, παρακολούσα σινεμά οπωσδήποτε, μ' αρέσανε. Ποια ήταν το ειδωλό σου από τις ξένες? Από τραγουδίστρια Doris Day. Και μάλιστα, κατά σύμπτωση, γράψανε αμερικάνικες εφημερίδες η Ελληνίδα Doris Day. Αλήθεια. Όταν πρωτοπήγα. Και εσύ τη γούσταρες ήδη, ε? Αλλά εγώ ξέρω, άκουσα, ότι έχετε τραγουδήσει, τώρα αυτό είναι πολύ βαρύ, στο Λευκό Οικό. Βέβαια. Πώς έγινε αυτό? Πώς έγινε, θα σου εξηγήσω. Ποιος πρόεδρος ήταν? Ο Λίντον Τζόνσον. Μάλιστα. Ένα βράδυ ήρθε κάποιος από τους υπουργούς του και μας είδε στο Athens on Rush, στο Σικάγο που τραγουδούσαμε. Και ξετρελάθηκε και μας φώναξε στο τραπέζι και ρώτησε, σας αρέσει Αμερική? Λέω, πολύ. Θα θέλατε να έρθετε να τραγουδήσετε στα γενέθλια του Προέδρου μας? Λέω, μεγάλη μας τιμή και μεγάλη χαρά. Και πραγματικά δεν πέρασαν 7-8 μέρες, μας πήραν τηλέφωνο ότι είναι όλα έτοιμα να πάμε. Και πήγαμε. Και έγινε το Έλενα Δής που λέμε. Του Λευκού Οίκου έγινε. Του Λευκού Οίκου. Πάντως ήταν μια ξέχαστη βραδιά. Χορεύανε όλη τη νύχτα, τους σηκώναμε και χορεύανε. Τι σιρτάκι, τι ζεμπέκι. Χασάπικα, τότε δεν λεγόταν σιρτάκι, δεν το λέγανε σιρτάκι. Εγώ όμως θέλω κάτι. Θέλω να χορέψω. Αν θέλει και η κυρία, πώς... Η κυρία Βύση τώρα, κυρία Βύση, το δεύτερο. Κυρία Βύση. Αυτό το μάμπο. Να δούμε. Εννοείς τις κλασικές κινήσεις. Αυτό που έκανες εσύ όμως δεν ήταν μάμπο. Ναι, αλλά φοράτε πολύ μακριά και δεν μπορώ να δω τα πόδια καλά. Θα σηκώσω εγώ το φουστάρι και θα το δεις. Φωτιά στα πόδια της έχει φωτιά. Πάμε. Πάμε, γεια.
Σας έβλεπα. Πράγμα να είχαμε κάνει. Σας κοίταζα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσένα. Και είναι μεγάλη μου τιμή που ήσασταν σήμερα εδώ. Μεγάλη μου τιμή. Για όλους μας, για όλους μας. Μερούλα, θα σε δω στο μαγαζί, έτσι. Θα σε δω στο πλοίο. Πάμε για πρώτα. Ευχαριστούμε, αγόρι μου. Ευχαριστούμε. Αυτό το έπαιξες για την κυρία Βύση. Βεβαίως. Για την Άννα ή για την απόλυτη, αυτό το απόλυτη δηλαδή. Ας το πάρει η Μεριλίντα, εντάξει, το χαρίζω. Δεν μου λες, Ανούλα μου. Ναι, ρε παιδί. Μετά από τόσα χρόνια. Ήσουν καλή μάνα. Την κόρη μου πρέπει να ρωτήσεις. Γιατί κάνετε. Άκουσα να μου. Ήσουν καλή μάνα. Γιατί κάνω έτσι. Γιατί έχω βγάλει τις ενοχές μου πολλές φορές. Όχι, είδα το ντοκιουμένταρι. Ακριβώς. Λοιπόν. Εσύ τι κατάλαβες από το ντοκιουμένταρι, λοιπόν. Ότι ήμουν καλή μάνα. Όχι τόσο. Όχι τόσο. Τι είναι καλή μάνα για σένα? Η μάνα μου. Η μάνα μου. Το ίδιο. Εσύ αισθάνεσαι ότι... Όχι, υπ' αυτή, την έννοια, υπ' αυτή την έννοια δεν ήμουν καλή μάνα, γιατί δεν ήμουν πρακτικά καλή μάνα, γιατί ήμουν δούλευα, είχα καριέρα και το ήξερα.
αλλά αυτό δεν μου αφαιρεί το δικαίωμα να θέλω να είμαι μάνα και να γίνω τελικά μάνα. Και να τη δώσω εκεί που τη έλειψα, αν στα πρακτικά, να τη το συμπληρώσω και να τη το αναπληρώσω με κάποια άλλα πράγματα. Που πιστεύω ότι το έκανα. Εντάξει, καταλαβαίνει τηλεόραση. Ναι, στο σοφάκι έμεινε καμία πίκρα από αυτό, πιστεύει. Πολλές φορές και το έχει βγάλει και το έχει δηλώσει και. Κυρίως σε μένα, έχουμε περάσει από όλα αυτά τα ζόρια, αλλά τα ξεπεράσαμε. Ναι, αλλά εσείς ήταν και περίεργο ζευγάρι. Σε μια στιγμή, ας πούμε, μένατε τέσσερις σπίτι. Τέσσερις δεν μείναμε ποτέ. Εσύ με τον Λιβιαράτο. Τι το χαλάστρο, καλά το πήγαμε μέχρι τώρα. Να σου πω κάτι για το. Θες να το πούμε ήταν σοβαρά. Ήταν έτσι, ρε παιδάκι μου, δεν ήταν. Να σου πω έτσι. Ναι. Το ξεκίνησες. Έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή και είπαμε ότι ήταν τόσο δύσκολο να χωρίσουμε με τον Νίκο που απλά κρατήσαμε τη φιλία μας και προσπαθήσαμε να είμαστε φίλοι και ο καθένας στη σχέση της επόμενης του άλλου. Αυτό δεν πέτυχε απόλυτα. Το προσπαθήσαμε όμως. Δηλαδή ήταν αγάπη σχέση αυτή, τεράστια. Που okay. Είχε και τα τραγούδια που πονούσανε μετά. Θα ξεχάσω εγώ ότι είχε γράψει το εμείς. Και όταν το έγραψε, ήμασταν ήδη χωρισμένοι. Και κάθε φορά που το έλεγα, να κλαίω εγώ και να πηγαίνω λίγο στις κουίντες και καλά ότι είχε κάτι το μάτι μου ή θα φτιάξω το φουστάνι μου, πήγαινε και έκλαιγα. Έκλαιγε και γίναγα πίσω στην πίστα. Πονούσα. Πονούσε πολύ αυτό το πράγμα. Ήσουν ένα καλή σύζυγος. Ναι, αν σκεφτείς ότι ξέρω εγώ, το μόνο άνθρωπο που παντρεύτηκα από τον Καρβέλα με το που τον παντρεύτηκα πάχει 7 κιλά, ναι, ήμουν καλή σύζυγος. Σωστό και αυτό. Φαντάζεσαι καλά. Άρα πρέπει να βρεις έναν άντρα τώρα ο οποίος έχει καιρό να έχει άντρα. Ωραία το έθεσε. Ναι, δηλαδή δεν έχω δει. Πόσο καιρό δηλαδή μιλάμε. Πόσο καιρό λέω εγώ. Πόσο καιρό υπολογίζεις. 1,5 χρόνο. Για βάλε. Τι λες μου, τρελή είσαι. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Ναι, δηλαδή, ναι. Δηλαδή να έχεις σχέση και να... Ναι, έχω σχέση, λίγο... να έχω οτιδήποτε επαφή. Επειδή... Ναι, δεν θέλω. Είναι 3 χρόνια που έχω... Κάνω κι εγώ την ασκητική μου. Έκατσε έτσι, δεν ήθελα. Είναι και η ηλικία αυτή που περνάει η γυναίκα τα ζόρια της, τα λίγο πιο περίεργα. Είπες αυτά τα... Ναι, βεβαίως. Την περίοδο που έχεις... πώς το είπαμε αυτό? Μηνόπαυση. Μπράβο, menopause. Ας το πούμε έτσι, για να μην ακούγεται άσχημο. Menopause. Αν το πάρεις καλά και στρίψεις στη σωστό δρόμο, μπορεί να περάσεις τα ωραιότερα χρόνια της ζωής σου. Γιατί? Και εγώ αυτή την περίοδο διανύω. Έτσι νιώθω. Ότι αυτά τα 3 χρόνια, 3-4 χρόνια που μου είχε πέσει το κέφι, ένιωθα ανταμοιάσματα, ένιωθα νεύρα, θύμωνα, απότομα. Όταν τα αντιμετώπισα, νιώθω ότι τα έλυσα κιόλας. Και ότι από εδώ και πέρα, μακάρι δηλαδή να ζήσω ήρθε για να περάσω ίσως τα ωραιότερα. Ήρθε η ώρα του γκόμενου. Ακριβώς. Αυτό. Του σωστού όμως. Τώρα θα είναι ο πιο σωστός από όλους. Άντε, πάμε στο σωστό λοιπόν. Πες ένα σωστό. Περιέγραψε τον. 32 ετών, 42 ετών, 52 ετών. Δεν μπορώ να σου περιγράψω τον άντρα που θα γούσταρα, αλλά θέλω ο άντρας που θα έρθει να μου καταρρύψει όλους τους μύθους, αν γίνεται. Αυτός ήταν ο άντρας της ζωής μου. Κάπως έτσι το σκέφτομαι. Ωραία τα λες. Δηλαδή... Από ό,τι βλέπω ρημάει σιγά σιγά. Ναι, σιγά σιγά, ναι. Γιατί είσαι σαν άντρας. Είμαι σαν άντρας, ε. Το έχεις πει και εσύ κάπου. Ναι, δεν μου αρέσει να πασαλίβω όπως κάνουν κάποιοι ο είδος γυναίκας. Γιατί δεν είναι όλες έτσι. Δεν μου αρέσουν τα πασαλίματα του στυλ. Για να ψήσω έναν άντρα, δεν του κάνω ποτέ τσουτσουτσού. Για να ψήσω έναν άντρα, απαιτώ να έχει ψηθεί από μόνος του. Δεν μας χαίρεις, λέω εγώ. Δεν μας χαίρεις, λέω εγώ. Έλεος, Θεέ μου. Έλεος, να έχει ψηθεί, να την έχει δει, να πει πάντα. Σου έχω εγώ μια ερώτηση πάντως. Να την κάνετε. Εσύ θα τα φτιάχνεις μαζί μου. Πήγα στα 17, δεν κάθισε. Ναι. Πήγαμε στα 22, είχες βρει τον... Το λάθος. Το λάθος. Πήγαμε στα 30, φεύγα, ήθελες να ακούσουμε μουσική. Να σου πω την αλήθεια. Την αλήθεια θα μου πεις. Θα μου άρεσε πάρα πολύ. Από την πρώτη ματιά, εκείνο που θα φοβόμουν, ναι, για να πω την αλήθεια, είναι την τρέλα που μπορεί να κουβαλάς, ωστόσο πολύ καλλιτέχνης που είσαι και πολύ, και δεν σου κάνω κομπλιμέντο, εσύ είσαι αρρωστημένη καλλιτέχνης. Εγώ πιστεύω ότι μπροστά σε ένα καλό κομμάτι μουσικής, τον άντρα τον έχεις γραμμένο. Ναι. Φοβάμαι. Η αλήθεια φοβάμαι, ναι. Έχω συμβεί και τέτοια. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος σιγά σιγά και μου έχεις υποσχεθεί ότι θα παίξουμε τζάζι, θα ακούσω τζάζι και αυτό. Τα έχω ακούσει σε 50 εκδοχές.
Αλλά θέλω να ακούσω και το καινούριο το κομμάτι. Που είναι αυτό που λες βασικά, ότι μόνο αν τρελαθώ τελικά θα τα ξεφτιάξω μαζί σου. Σε ευχαριστώ πολύ κι εγώ. Ένα τηλεφώνημα. Τον αριθμό της μοναξιάς μου δεν χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. Δώδεκα κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Μες στο μυαλό μου το αβάσταχτο κενό μοιάζεις με όνειρο που φεύγει μακρινό. Μα δεν χτυπάς. Πνίγει το παράπονο που δεν κατάλαβες ποτέ σου τι περνώ και αν έχει γίνει αγωνία μου βουνό. Δώδεκα η ελπίδα μου κρεμάστηκε σε ένα τηλέφωνο που έμεινε νεκρό και την καρδιά μου που φωνάζει. Ένα τηλεφώνημα, ακόμα περιμένω. Τον αριθμό της μοναξιάς μου δεν χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. Δώδεκα κι ούτε ένα τηλεφώνημα θα σε σφάξω. Δεν το αντέχω το μαρτύριο αυτό και πως τελειώσαν όλα. Και τώρα... Τι άλλο θες από τη ζωή μου? Ένα καινούριο. Το καινούριο, έτσι. Το καινούριο. Που είναι αφιερωμένο σε σένα που δεν θα τα φτιάχνες ποτέ μαζί μου, είπε. Με τι να κάνω, κι εγώ καημένος τόσα χρόνια. Οκ, δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Γι' αυτό άλλο σου. Αν τρελαθώ όμως. Τα τραγούδια αν τρελαθώ. Αν τρελαθώ. Αν τρελαθείς, θα έρθει σε μένα. Μπορεί. Πέτρο και παιδιά, ο Γιάννης Κιφωνίδης είναι στο πιάνο. Και ο Χρήστος Ολύμπιος στο μπουζούκι. Μόνο αν τρελαθώ, μόνο αν τρελαθώ, μόνο αν τρελαθώ, μόνο αν τρελαθώ, θα ξαναπάρεις τα φιλιά μου. Έλα εδώ θα σου κοιμηθείς στην αγκαλιά μου, θα ξανακούσεις σ' αγαπώ. Μόνο αν χάσω τα μυαλά μου, μόνο αν τρελαθώ. Πώς αλλιώς να σου το πω,
Παράμισες τον έρωτα μου. Αναπνέω και ζω, μα τρέχει αίμα η καρδιά μου. Το λέω και το εννοώ και ορκίζομαι στη μοναξιά μου. Δεν θα σε ξαναδώ. Μόνο αν τρελαθώ έχεις ελπίδες να γυρίσω. Μόνο αν τρελαθώ μπορεί και να μη σε μισήσω. Μόνο αν τρελαθώ θα σου ξανά. Στιγμή θα το πληρώσεις που σου άναψα φως και πήγες να με ισοπεδώσεις. Έδωσα γη και ουρανό για έναν άνθρωπο αδιανό. Εκατό τα εκατό. Αυτή είναι πολλές φορές η μοίρα του άντρα. Να έχει καλέσει ένα δείπνο μια ωραία γυναίκα και στο τέλος θα μένει μόνος του με ένα ποτήρι νερό και ένα μπουκάλι μπύρα. Ήρθατε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Είστε έτοιμοι να με χαιρετήσετε. Πανέτοιμοι. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Άννα Βύση. Θέλω να ευχαριστήσω. Θέλω να την ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήταν τόσο cool και τόσο τίμια, θα έλεγα, σε αυτά τα οποία έλεγε. Θέλω να ευχαριστήσω ένα μύθο της παιδικής μου ηλικίας που είναι η Μέρι Λίντα. Και να πω ότι για μένα ήταν ένα από τα πιο ωραία βράδια που έχω περάσει στο βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το υπέροχο κοινό. Ήταν ωραίοι, πάρα πολύ ωραίοι. Και θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στο ίδιο κανάλι και περίπου την ίδια ώρα. Καλό βράδυ. Δεν θα μπορούσες να έχεις έναν κόμπι που το λένε Μπάμπι. Φυσικά, γιατί όχι. Άμα ο Μπάμπις ήταν Μπάμπις. Με τα κέρατα τη σχέση έχεις. Δεν μ' αρέσουν, Άμα τα ρίχνεις εσύ. Εντάξει. Σκηνοθέτης πρέπει να δει τι είσαι και να κόψει τον κόλο του να το κάνει όσο καλύτερα μπορεί. Να ζήσει ή να μην. Όλα αυτά που ονειρεύομαι να κάνω, αν συνεχίσω να πούμε, δεν πρόκειται να τα κάνω. Βράδυ με τον Πέτρο Κωστόπουλο. Αύριο στις 11:15 το βράδυ στον Αντένα.